Τσοτανίδης κέρδισε. Ο Φούκης λάθος, ο Δεμιράκος. Μπάτζικος. Έγινε το λάθος και το 0-1 από αυτό το λάθος της άμυνας βλέπουμε δεν χαρίστηκε η ομάδα του Ορφέα στο 24 το 0-1. Και από τα αριστερά η μπάλα με τον Ένογλου. Πολύ καλή επέμβαση του Τζαμπάζη σε αυτό το υπέροχο σουτ του Νένογλου. Και πολύ κοντά στο 1-1. Φοβερή ευκαιρία έχασε ο Δεμιράκος. Και έχουμε τον σκόρερ του μοναδικού τέρματος, τον Γιάννη Τοδροσίδη. Ένα πολύ καλό διπλό για την ομάδα σας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συναισθήματα και εντυπώσεις. Ο Πέπλος μια πολύ καλή ομάδα. Συγχαρητήρια και σε αυτούς. Εντάξει, πιστεύω ότι θα πάνε καλά και αυτοί στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι από αυτή την έδρα δεν θα περάσουν πολλές ομάδες. Είχε μια ένταση στο τέλος του. Είχε μια ένταση. Πολύ καλό παιχνίδι. Εντάξει, είμαι χαρούμενος για τον γκολ, εννοείται. Περιέγραψε όμως λίγο το τέρμα, γιατί έγινε κάποιο λάθος στην άμυνα, πέρασε από κάποια πόδια. Πραγματικά πολύ καλό τερματοφύλακας, έβγαλε πολλές φάσεις μας. Το σκορ άξιζε να είναι μεγαλύτερο κατά την άποψή μου. Σε εκείνη τη φάση τίποτα, απλά περίμενε ότι θα περάσει μπάλα. Έγινε το λάθος μεταξύ των αμυντικών, πέρασε και έτσι το έκανα τον γκολ. Το κλίμα πώς είναι στον Ορφέα? Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Πάμε για. Πού οφείλεται αυτό? Εννοείται στη συσπήρωση που έχουμε σαν ομάδα. Είμαστε όλοι αγαπημένοι μεταξύ μας. Αυτό. Πάει για άνοδο. Εννοείται, το πιστεύουμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Σούδης Δημήτρης, προπονητής του ΑΣΥΜΑ Πέπλους. Δεν σας ικανοποίησε το αποτέλεσμα, όμως η ομάδα έδειξε καλή εικόνα. Θέλω καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για την νίκη της. Εμείς έχουμε μια καινούργια ομάδα. Φτιάχτηκε μετά από 1,5 χρόνο αποχής από το τοπικό πρωτάθλημα. Προσπαθούμε να δείξουμε ένα καλό σύνολο. Πιστεύω ότι έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Το δείξαμε και σήμερα απέναντι σε ένα από τα φαβορί. Θεωρώ στις λεπτομέρειες κέρδισε η ομάδα του Σοφικού. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε ένα γκολ να μπούμε ξανά στο παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι αρχή. Είχαμε και κάποια παιδιά που λείπανε. Πάντως, νομίζω ότι θα παρουσιάσουμε ένα καλό σύνολο. Όπως αρμόζει δηλαδή σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Αθλητικός Σύλλογος Πέπλου. Υπήρχε κάποια ένταση στο παιχνίδι στο δεύτερο μήκρο. Πάνω σε αυτό που το αναφερθείτε, οφείλω να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί ο Μπάγκος έδειξε ψυχραιμία και έδειξε ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται τα γεγονότα που έχουν ένταση. Αυτό οφείλω να σας το καταλογίσω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε υπόδειγμα στη φιλοξενία. Πιστεύω ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα η ομάδα του Σοφικού, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Όταν είναι σφιγμή ανεβασμένη, ίσως, εντάξει, πούμε και καμιά κουβέντα. Σαφώς πιστεύω ότι γενικά η εν γέννη φιλοξενία μας ήταν σωστή απέναντι στην ομάδα του Σοφικού. Το μόνο μου παράπονο είναι, ας πούμε, ότι δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο. Πολλές καθυστερήσεις. Σαφώς, εντάξει, τώρα το παλικάρι εκεί που χτύπησε ο ποδοσφαιριστής του Σοφικού, σαφώς και δεν το έκανε και εμένα και ενδιαφερθήκαμε από την πρώτη στιγμή, τρέξαμε πάνω του. Πάνω απ' όλα είναι ο ποδοσφαιριστής, έτσι. Αλλά οι σκοπιμότητες δεν αρμόζουν σε ομάδες που είναι διεκδικητές του τίτλου, σίγουρα. Να είστε καλά, ευχόμαστε καλή συνέχεια να έχετε. Όπως είπαμε, είναι αρχή του πρωταθλήματος. Έχετε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο, πολύ καλή διοίκηση, πολύ καλό γήπεδο. Φίλαθλοι κοντά σήμερα. Ναι, είναι πρώτο παιχνίδι μέσα στην έδρα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που καλύψατε το παιχνίδι και θα χαρούμε να σας ξαναδούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο coach, δεύτερο παιχνίδι εκτός έδρας, νικήτρια η ομάδα. Εντυπώσεις από αυτό το παιχνίδι? Κοιτάξτε, όλη την ομάδα εμείς, εγώ με τον συνεργάτη μου και τους ποδοσφαιριστές μου. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα πολύ καλή. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές και επικίνδυνοι είναι από το κέντρο και μπροστά. Τους είδα σε ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν.
με τις οδηγίες που πήραν από μένα. Περιορίσαμε τους πιο επικίνδυνους παίχτες και το παιχνίδι όπως εξελίχθηκε μετά, νομίζω ότι το ελέγχαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα γκολ. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν μπαίνουν και όλες τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Από τον τραυματισμό του Τσόγκα, η ομάδα επηρεάστηκε και γύρισε πάλι πίσω. Ναι, βεβαίως. Εκεί είχαμε ένα θέμα γιατί ο Τσόγκας είναι ένας έμπειρος παίχτης και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Λογικό για τα παιδιά να επηρεαστούν. Γιατί είχαμε και έναν αναπάντηχο τραυματισμό του δεξί του μπακ στην αρχή του παιχνιδιού και εκεί μας επηρέασε σίγουρα τον Γρηγοριάδη, τον Κώστα, που είναι καλός ποδοσφαιριστής, έμπειρος. Και εκεί είχαμε ένα θέμα, αλλά εντάξει, το καλύψαμε με το άλλο το παιδί που βάλαμε, τον Καρασμανάκη, τον Πασκάλη, τα πήγε καλά. Αλλά και ο Βαΐτσης που μπήκε στη θέση του Τσόγκα ανταποκριθήκε στις απαιτήσεις του παιχνιδιού ικανοποιητικά. Θα μπορώ να... καθαρό στόχο για... από την αρχή η στόχη της ομάδος είναι όσο μπορούμε για να πάμε πιο ψηλά στο κύπελο και από την αρχή ήταν το πρωτάθλημα. Υπάρχουν φίλαθλοι που ακολουθούν την ομάδα ή συμπαρασέκονται... Στην έδρα μας, ναι. Στην έδρα μας έξω δεν έχουμε... Έχουμε ελάχιστους που έρχονται και μας παρακολουθούν. Αλλά έχουμε μια διοίκηση όμως είναι πάρα πολύ κοντά μας. Πολύ κοντά μας, κοντά στα παιδιά. Ό,τι δημιουργηθεί το λύνουν κατευθείαν. Κάθε μέρα είναι η διοίκηση εκεί πέρα, στο γήπεδο, 4-5 άτομα. Ποια άλλη ομάδα θεωρείτε ότι θα είναι διεκδικήτρια? Εγώ, από τους ποδοσφαιριστές που ξέρω, δηλαδή, που μετακινήθηκαν από κάποιες ομάδες σε αυτές τις ομάδες που λέω ότι θα πρωταγωνιστήσουν, είναι η Δόξα Δόξης. Γιατί ξέρω τα παιδιά που πήγαν εκεί πέρα είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και έμπειροι. Ενισχύθηκε αρκετά δηλαδή. Έχει και έναν προπονητή καλόν. Πιστεύω ότι είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα, η ομάδα που θα μας ακολουθεί ή θα ακολουθούμε εμείς, τη Δόξα. Και από πίσω μας πιστεύω ότι θα είναι μετά το Ελληνοχώρι. Πέπλος έδειξε καλά στοιχεία. Περάσατε από δύο καυτές έδρες, Ακρίτας Βαριάς και ΑΣΥΓΜΑ Πέπλος. Ήταν από όλο αυτό το, από την κλήρωση και μετά, δουλεύαμε για αυτά τα δύο τα παιχνίδια. Σήμερα έχετε κανένα παράπονο από τη φιλοξενία του? Ήταν άψογη η φιλοξενία και έτσι πρέπει να είναι. Σε όλα τα γήπεδα που, όπου πηγαίνουμε ή έρχονται σε εμάς, πρέπει να είναι άριστη η φιλοξενία που θα τυχαίνουν οι ομάδες που παίζουν έξω. Πάντως ήταν. Δεν ξέρω, ο Πέπλος ήταν σήμερα και για μένα έκπληξη, όχι μόνο σαν ομάδα είναι πάρα πολύ καλή, αλλά κυρίως οι παράγοντες δείξαν ήθος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.